τον κύριο Δημήτρη Καφετζή. Ο κύριος Καφετζής είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και λοιμοξιολόγος. Και ο λόγος που τον έχουμε εδώ είναι για αυτή την τρέλα που έχει καταλάβει κυρίως νέους γονείς να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Τι είναι αυτό, κύριε Καφετζή? Αυτό είναι μια μόδα η οποία είναι βλακώδης, εντελώς βλακώδης. Δεν έχει καμία βάση αυτό. Και βεβαίως αυτοί που παρασέρνουν τον κόσμο είναι ουσιαστικά άνθρωποι που θέλουν να γίνουν διάσημοι λέγοντας βλακίες. Ναι. Διότι οι εξυπνάδες είναι λίγες και έχουν τελειώσει. Τι έχουν πει οι προηγούμενοι. Τι έχουν πει οι προηγούμενοι. Οπότε το μόνο που έχει να πει κανείς για να γίνει διάσημος είναι να πει μια βλακία. Να σας πω, πώς έγινε αυτό? Είναι ελληνικό κίνημα καταρχήν ή είναι παγκόσμιο κίνημα? Παγκόσμιο. Αυτό ξεκίνησε βασικά από το εμβόλιο του κοκκίτη, συγγνώμη, της ηλαράς ερυθράς παροτίτιδας. Το τριδύναμο. Τον καθηγητή, το Wakefield. Μπράβο, αυτός ο τύπος είναι κτηνίατρος καταρχάς. Α, είναι κτηνίατρος. Δούλευε σε μια φαρμακευτική βιομηχανία της Αγγλίας. Και επειδή τυχαίνει στην ηλικία που γίνεται το εμβόλιο να είναι και μεγαλύτερη η συχνότητα εμφάνισης αυτής της παρενέργειας, γι' αυτό το λόγο βγήκε ξαφνικά και είπε ότι αυτό οφείλεται στο εμβόλιο. Έκανε μία έρευνα εντός πολλών εισαγωγικών, η οποία ήταν γεμάτη παράτυπες. Εντάξει, γίνανε μεγάλες μελέτες στη συνέχεια που δείξαν ότι ο αυτισμός απλώς τυχαίνει στην ηλικία αυτή να είναι αυξημένος. Και είτε κάνεις το εμβόλιο είτε δεν κάνεις το εμβόλιο. Υπήρχαν δύο ομάδες μεγάλες. Οι μισοί κάναν το εμβόλιο, οι μισοί δεν κάναν το εμβόλιο. Και η συχνότητα του αυτισμού ήταν ακριβώς η ίδια. Και όλο τυχαίως αυτοί που τον πιστεύουν δεν βγαίνουν να πούνε ότι ο κύριος αυτός είχε κέρδος από αυτό που έκανε. Γιατί ήθελε να πατεντάρει το άλλο εμβόλιο. Το αφαιρέθηκε και η άδεια. Πάντως οι Άγγλοι τον τιμώρησαν. Πολύ, ναι. Τον τιμώρησαν. Εδώ όμως κερδίζει η έδαφος. Υπάρχει κίνημα. Υπάρχουν σελίδες στο ίντερνετ δίθεν ειδικών οι οποίοι επεξηγούν τις κακές συνέπειες και τις επιπτώσεις του εμβολιασμού. Και αυτό όμως έχει γενικώς επιπτώσεις. Ένα παιδί που δεν εμβολιάζεται από αυτές τις ασθένειες προφανώς κινδυνεύει μεγαλώνοντας. Ακριβώς. Τα εμβόλια είναι ό,τι καλύτερο μας συνέβησαν στην ανθρωπότητα, εννοώ, μετά τα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια έσωσαν κόσμο. Έσωσαν πάρα πολύ κόσμο. Και πάρα πολλοί κόσμος ζει χάρη σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γίνεται ένα παιδί και δεν κάνει κανένα εμβόλιο. Από τι κινδυνεύει? Από τι μπορεί να κινδυνεύει? Κινδυνεύει από πάρα πολλά νοσήματα. Κινδυνεύει από διφθερίτιδα. Κινδυνεύει από πολιομυαλίτιδα. Κινδυνεύει από τέτανο. Κινδυνεύει από ηλαρά, ερυθρά, παροτίτιδα, αν δεν κάνει κανένα εμβόλιο. Κινδυνεύει από μηνυγκίτιδα. Κινδυνεύει από λίμωξη από πνευμονιόκοκο. Όλα αυτά τα νοσήματα. Ασθένειες οι οποίες μπορεί να είναι και επικίνδυνες, σωστά? Θανατηφόρες. Δηλαδή, κοιτάξτε, το κακό είναι ότι σήμερα ο κόσμος δεν έχει δει πώς είναι η πολιομυελίτιδα. Όταν παλιά βλέπανε στον δρόμο να είναι σακάτιδες και με πραγματικά προβλήματα κινητικότητας, τότε βεβαίως το αισθανόντουσαν. Τώρα που δεν βλέπει κανείς αυτά τα πράγματα χάρη στον εμβολιασμό. Γιατί όχι, έχει εξαφανιστεί η ασθένεια. Αυτά είναι βλακίες, δεν παθαίνει κανείς τίποτα, λέτε. Μα δεν είναι φοβερό ότι είχαμε τη 2018-19 θανάτους από την ηλαρά? Ακριβώς. Μέσα στον δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη. Και ξέρεις, αρκεί μια πολύ πολύ μικρή, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, πολύ μικρή κοινότητα ανθρώπων. Υπάρχει παράδειγμα μιας περιοχής στην οποία μια μικρή θρησκευτική κοινότητα, πολύ συντηρητική, δεν εμβολιάστηκαν, πώς ήταν 20-25 νοματέοι, όλη η περιοχή. Και το βασικό είναι αυτό το εμβόλιο να γίνεται δύο φορές. Μία φορά δεν φτάνει, πρέπει να γίνει και η δεύτερη φορά. Πολλοί ενήλικοι παθαίνουν ηλαρά επειδή κάναν μόνο μία δόση του εμβολίου, ενώ έπρεπε να κάνουν δύο δόσεις, οπότε με τον τρόπο αυτόν προφυλάσσονται. Από την εμπειρία σας έχετε παραδείγματα παιδιών, και δεν ζητάω να μου πείτε κάτι θεωρητικό, ζητάω συγκεκριμένα ότι, ξέρω, ασθένησε παιδί από διφθερίτιδα, μια αρρώστια που είχαμε ξεχάσει ότι υπήρχε, διότι δεν εμβολιάστηκε. Ή ασθένησαν 10 παιδιά από ηλαρά, οι οποία επίσης θεωρούσαμε ότι είχε εξαφανιστεί. Την εποχή που έκανα εγώ ειδικότητα, βλέπαμε παιδιά με διφθερίτιδα. Πολύ σπάνια βέβαια, γιατί τότε υπήρχε ακόμα πάλι το εμβόλιο. Αλλά τότε δεν εμβολιάζονταν όλοι.
Οπότε είχα δει τέτοιες περιπτώσεις. Η τελευταία που είδαμε ήταν τη δεκαετία του 80 στο Αγλαία Κυριακού ή αρχές της δεκαετίας του 90, μου φαίνεται πως ήταν. Και αυτό το παιδί το χάσαμε. Ήταν ένα παιδί μετανάστου που έπαθε διφθερίτιδα και το χάσαμε. Τώρα βάζετε ένα θέμα το οποίο έχει αποτελέσει και το βήμα για πάρα πολλούς από αυτούς να ακουμπήσουν και το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Δηλαδή, ποιο είναι, ότι έρχονται οι ξένοι, έρχονται οι μετανάστες και μας κουβαλάνε αρρώστιες. Υπάρχουν τίποτα αρρώστιες στη Συρία, λόγου χάρη, οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές που θα μπορούσαν να προκληθούν αν δεν κάνανε τα εμβόλια τα παιδιά? Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Όταν μπαίνουν στη χώρα, μη γίνονται. Γεγονός είναι ότι τυχαίνει να γνωρίζω από έναν Σύριο συνάδελφο ότι στη Συρία το επίπεδο των εμβολιασμών ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ο πιο πολλής κόσμος ήταν εμβολιασμένος. Συνεπώς, οι Σύριοι δεν είναι ανεμβολίαστοι οι πιο πολλοί, είναι εμβολιασμένοι. Ωστόσο, θα πρέπει στους σταθμούς υποδοχής στους καταβλισμούς αυτούς, πρέπει να γίνεται το εμβόλιο. Πρέπει να γίνονται όλα τα εμβόλια. Να ελέγχονται γιατί οι εμβολιασμούς έχουν κάνει και αν δεν ξέρουμε να γίνονται. Σε ανηλίκους και ενηλίκους. Οι ενήλικοι είναι ορισμένα εμβόλια που πρέπει να γίνονται και στους ενήλικες. Όπως παραδείγματος χάρη της υπατήτητας Β και της υπατήτητας Α. Αυτά πρέπει να γίνονται στον ενήλικα, εάν δεν είναι σίγουρο ότι έχει κάνει το εμβόλιο αυτό σε μικρή ηλικία. Πρέπει να γίνεται και στη μεγάλη ηλικία. Έχουμε κρούσματα υπατήτητας, ας πούμε. Υπατήτητα και Β και Α βλέπουμε σε μετανάστες, αλλά όχι τόσο πολύ συχνά, διότι ο εμβολιασμός πλέον έχει επικρατήσει. Ξέρετε γιατί επιμένω, διότι σε παρελθόντα χρόνο είχαν αναπτυχθεί πολιτικές πάνω ακριβώς αυτό. Στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, που λέγανε μιλούσαν ότι θα για υγειονομική βόμβα. Ότι οι μετανάστες αποτελούν υγειονομική βόμβα. Δεν θα είναι υγειονομική βόμβα εάν εμβολιαστούν. Δεν έχουμε παρά μόνο να τους εμβολιάσουμε, και οπότε δεν είναι βόμβα. Δεν είναι. Τώρα, εσείς γνωρίζετε το θέμα, είστε λοιμοξιολόγος, έχετε φάει τα χρόνια σας στα Θρανία, μέχρι ομότιμος καθηγητής πια. Το ερώτημά μου είναι, μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσει μία καμπάνια, στην Ελλάδα τουλάχιστον, να καταπολεμηθεί αυτή η πολιτική του μη εμβολιασμού? Καμπάνια γίνεται. Γίνεται από διάφορες επιστημονικές εταιρείες προς τους παιδιάτρους, προς τους παθολόγους, προς όλο το προσωπικό που κάνει εμβόλια, που κάνει εμβολιασμούς. Συνεπώς, όλοι οι γιατροί ή όλοι οι υγειονομικοί που ασχολούνται με τους εμβολιασμούς είναι ευαισθητοποιημένοι και ξέρετε, επιμένουν στον εμβολιασμό. Ξέρετε υπάρχουν γιατροί. Αλληλοβιοπαθητική, θα πω εγώ επίσης πολύ, γιατί και εκεί έπαιξε λίγο. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί. Πάντως υπάρχουν γιατροί που κάνουν και τους κάνουν και τα χατήρια και τους υπογράφουν και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι ίδιοι. Τους υπογράφουν και τις δηλώσεις για τα σχολεία, ξέρω εγώ. Δηλαδή μπαίνεις στα φόρουμ αυτά που ψάχνουν, άμα έχεις κάνει μια έρευνα. Αυτό αν γίνεται. Και λένε ότι έχω ο δικός μου παιδίατρος, με βοήθησε να το παρακάμψω. Όχι, αυτό αν γίνεται είναι εγκληματικό. Αυτό είναι έγκλημα. Το να μην έχει κάνει κάποιος τα εμβόλια και να δώσεις βεβαίως ότι έχει κάνει τα εμβόλια. Είναι λάθος. Ψευδή δήλωση κιόλας καταρχάς από μόνο του. Είναι αυτό. Να σας ρωτήσω για το, μιας και είμαστε στη σεζόν τώρα, το εμβόλιο της γρήπης. Της γρήπης πρέπει να γίνεται. Οι οδηγίες ήταν να το κάνουν. Αυτό πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται στο τέλος του Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, πιο καλά ακόμα. Γιατί η χώρα μας είναι πολύ καλά να γίνεται αρχές Νοεμβρίου. Αλλά όποιος δεν το κάνει και τότε, ας το κάνει και αργότερα. Συνεπώς είναι ένα εμβόλιο καλό κι αυτό. Και για τον πνευμονιόκοκο, ο οποίος θερίζει τα τελευταία χρόνια. Ο πνευμονιόκοκος πρέπει να γίνεται στην βρεφική ηλικία και να επαναλαμβάνεται στην ηπιακή ηλικία άλλη μία δόση. Είναι 2+1 δόσεις. Και βεβαίως ορισμένα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Ποια είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου? Αυτά που έχουν πρόβλημα με το σπλήνα τους, που έχουν δηλαδή υπερσπλινισμό ή έχει αφαιρεθεί ο σπλήνας τους. Και διάφορα άλλα νοσήματα, όπως είναι διάφορα άτομα που είναι άνοσο κατασταλμένα. Άνοσο κατασταλμένα. Αυτά τα άτομα πρέπει να κάνουν. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πια οι εμβολιασμοί, δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι για τους εγγύους. Οι έγγυες, για παράδειγμα, πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 2 εμβόλια οπωσδήποτε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Το ένα είναι το εμβόλιο της
της γρίπης. Και το άλλο εμβόλιο είναι το εμβόλιο της δευτερήτητος τετάνου κοκκίτου, που είναι ενηλίκου τύπου. Αυτό επίσης πρέπει να γίνεται σε κάθε έγκυο. Και πρέπει να θυμόμαστε για κάτι, είναι σημαντικό για το θέμα της αλληνοσίας αγέλης που λέμε, για το γιατί πρέπει να κάνουμε και τα εμβόλια μας. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα κάνουν και τους βάζουμε και σε κίνδυνο. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε. Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι σημαντικό. Είναι καλό ο ιός ή το βακτήριο που προκαλεί ένα νόσημα να μην βρίσκει έδαφος να υπάρχει κάπου και από εκεί να μολυνθούν άλλοι. Δεν υπήρχαν ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Με την Ιλεράιδα, θυμάσαι, και με τη γρίπη. Δεν κάνανε εμβόλιο τη γρίπη και ήταν γιατροί και νοσηλευτές. Δύο τελευταία ερωτήματα. Αρρώστιες χαμένες στους αιώνες έχουν εμφανιστεί. Κοιτάξτε, αναγνωρίζουμε νέα νοσήματα που δεν τα ξέραμε πριν, όπως είναι η νόσος από τον ιό έμπολα, ας πούμε. Ναι. Για τον οποίο σας πληροφορώ ότι έχει ανακαλυφθεί εμβόλιο. Και θα έχουμε εμβόλιο και όποιος θέλει να επισκεφθεί την περιοχή αυτή θα μπορεί να εμβολιάζεται και να πηγαίνει να την επισκέπτεται. Επίσης για το AIDS πρέπει να σας πω ότι επίσης υπάρχουν καλά μαντάτα. Φαίνεται ότι η δουλειά που γίνεται για να βρεθεί ένα εμβόλιο προχωράει αρκετά καλά. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και που έχει σχέση προφανώς με όλα όσα μας είπατε είναι το εξής. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μια νομολογία τέτοια η οποία να καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των παιδιών. Δηλαδή να λέει ότι το παιδί στον παιδικό σταθμό, στην πρώτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου. Σε πολλές χώρες γίνεται. Στην Ιταλία γίνεται, στην Γερμανία γίνεται και σε άλλες χώρες. Εκεί δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποια επιδόματα που δίδονται σε γονείς που έχουν παραπάνω από ένα παιδί. Αυτά πάβουν να δίνονται αν το παιδί δεν είναι εμβολιασμένο. Επίσης υπάρχουν πρόστιμα. Σε εμάς. Σε εμάς δεν γίνεται ακόμα αυτό. Γιατί. Ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Καφετζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και μας είπατε όλα αυτά.